Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλώ με την κυρία Πέννη Δαλαπούρα, δερματολόγο, αλλά και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κυρία Δαλαπούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, βρήκατε και το χρόνο και είστε σήμερα στη Γεωροτηλεόραση, έστω και μέσω Skype. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πάντα τιμητική σας πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε, κυρία Δαλαπούρα, με ένα ζήτημα το οποίο θεωρητικά έχει κλείσει από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε τις κινήσεις του Πρωθυπουργού να μιλούν διαφορετικά. Προχθές η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, έβγαλε για τις λίστες τις εκλογικές 4 γυναίκες όσον αφορά την ποσόστοση, πώς θα τις αξιοποιήσει, πού θα τις κατεβάσει κτλ. Θα ήθελα να δούμε τη δική σας ετοιμότητα και να μου πείτε αν εσείς, σαν ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και μετά από τις συνεδριακές σας διαδικασίες, πλέον είστε έτοιμοι και για τις επερχόμενες ίσως εκλογές. Να ξέρετε, εμάς αυτό στο ΠΑΣΟΚ μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς ο Πρωθυπουργός διατείνεται με την κάθε ευκαιρία ότι οι εκλογές θα γίνουν το νωρίτερο την άνοιξη, ενώ στο τέλος της τετραετίας. Από τη μία και από την άλλη, βλέπαμε στα social media, στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, συνέχεια ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών στην Ανατολική Αττική, στη Δυτική Αθήνα κλπ. Και απορούμε, εφόσον έχει ξεκινήσει να καταρτήσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, για ποιο λόγο δεν ανακοινώνει και επισήμως ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος? Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό σαν παράταξη ότι έχουμε καταρτήσει την Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό τον πολύπειρο τον κύριο Βαγγέλη Αργύρη, και στο τέλος Ιουνίου θα καταθέσουμε τις πρώτες υποψηφιότητες σε κάθε νομό και σε όλες τις περιφέρειες για τους υποψηφίους μας. Θα είμαστε πανέτοιμοι και θα έχουμε μια πανστρατιά στελεχών έτοιμη. Τώρα μετά το συνέδριο θα ξεκινήσουμε ξανά εξορμήσεις σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό, έτσι ώστε και όλα τα στελέχη μας, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στο συνέδριο, να μάθουν τα συμπεράσματα των διαδικασιών του συνεδρίου. Ενώ αρχές Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρέας, στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της παράταξής μας για τις επόμενες εκλογές. Άρα για μας, εμείς είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε μια πανστατιά στελεχών και περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη από μήνα σε μήνα να μας πει ότι ανακοινώνει τις πρώτες εκλογές. Ο πρόεδρος στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είπε ότι το καλοκαίρι δεν κάνουμε διακοπές, γιατί από Σεπτέμβριο είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη για την παράταξή μας και για τη χώρα. Κύριε Δαλαπούρα, μιλάμε και ακούγονται πάρα πολλά, λέγονται και γράφονται, μάλλον να το πω καλύτερα, σχετικά με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για μια ενδυνάμει συγκυβέρνηση. Να είμαστε ρεαλιστές. Θεωρητικά θα γράψετε ένα καλό ποσοστό, θεωρητικά θα είστε δεύτερο-τρίτο κόμμα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχατε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Σήμερα όμως, εφόσον φλερτάρετε με την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, να το πω έτσι για να μην σας υποτιμήσω καθόλου, ποιο το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης, ποιο το ενδεχόμενο να συμπορευτείτε είτε με το ένα είτε με το άλλο κόμμα? Μην ξεχνάμε ότι το έχουμε δει στο παρελθόν. Θεωρητικά δεν πίστευε κανείς παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει να κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε, έγινε, Σαμαράς Βενιζέλος. Σήμερα. Πολύ ωραία η ιδέα σας. Τα δύο κόμματα του νέου μικρού δικοματισμού, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το πλαίσιο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, να αυτοπροταθεί για κυβερνητικό εταίρος του κ. Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εμείς έχουμε πει ότι την Κυριακή των εκλογών, όπου ανώθεστα ο ελληνικός λαός θα δώσει την ψήφο του σε αυτόν που πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει τις πιο πιστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά του, πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς στην όχθη των νικητών, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θα χάσουν αμφότεροι πολλές ποσοστιαίες μονάδες από τα τελευταία τους εκλογικά ποσοστά. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος μας είπε και πρόσφατα στη συνέντευξή του ότι αυτό δεν έγινε, δεν ήθελε να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να κάνει το τροχονόμο του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Έγινε για να κάνει το όραμά του πραγματικότητα και να επιστρέψει στον τόπο οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας, της κεντροαριστεράς, και να κάνει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση όπως αυτός την οραματίζεται. Και σε αυτό το στόχο και σε αυτό το όραμα του Πρόεδρου δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση. Mm-hmm.
Κυρία Ταταμπούρα, να πάμε τώρα όμως και στην ουσία της αντιπολίτευσης, η οποία δεν είναι άλλη από το να κρίνει την κυβέρνηση. Δεν θα μου πείτε, σε περίπτωση που ήταν σε εσάς η καυτή πατάτα, να το πω έτσι, του ζητήματος δεν θα πάμε τώρα στην υγεία και στην περίθαλψη και στον κορονοϊό, θα πάμε σε δεύτερο χρόνο. Σε περίπτωση που έπεφτε σε εσάς η καυτή πατάτα όμως που λέγεται Ουκρανικός πόλεμος και πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, Ρωσίας εισβολής στην Ουκρανία. Και ερχόταν κάποια μεγάλη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας έλεγε ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να στείλω εγώ απευθείας όπλα, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα ποιος, στείλε εσύ και θα στα αντικαταστήσω. Αφόπλησε ουσιαστικά τα νησιά σου από ένα παλιό εξοπλισμό που έχεις και θα στον αντικαταστήσω εγώ εν αυτό το χρόνο. Τι θα κάνατε σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα τα οποία θέσατε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, να πούμε ότι η δικιά μας παράταση ήταν καθαρά από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του Ουκρανικού λαού. Χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς καρδουλίες με σημειάκια, νησιά ρωσικά, με νησιά τη ρώσικη σημαία και νησιά την Ουκρανική, για να κλείνουμε το μάτι σε όλους. Είχε την πιο καθαρή θέση από όλους. Όπως επίσης, πήρε και τη δύσκολη θέση να πει από την αρχή ότι συμφωνεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού να σταλεί ελαφρύς οπλισμός στην Ουκρανία. Από εκεί και μετά, το άλλο ζήτημα, δηλαδή η θέση μας ήταν ξεκάθαρη, σε αντίθεση με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, και του κ. Τσίπρα, που έκλειναν το μάτι και στη μια και στην άλλη πλευρά και έλεγαν ότι είναι με την ειρήνη. Λες και δεν έχει γίνει μια βίαιη εισβολή σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να προασπίσει τα σύνορά της. Από εκεί και μετά. Καθαρές θέσεις δηλαδή από την παράταξή μας. Από εκεί και μετά υπάρχει το ζήτημα το άλλο το οποίο θέσατε με την ανταλλαγή των τεθωρακισμένων με τη Γερμανία. Εμείς έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Σόλτ να ανταλλάσσουν τεθωρακισμένα χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς. Ενημερώθηκε το ΚΙΣΕΑ, ενημερώθηκε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ενημερώθηκε ο Αρχηγός Πηγές, ενημερώθηκε η Βουλή, ενημερώθηκαν τα κόμματα, ενημερώθηκε ο λαός. Δηλαδή, η Βουλή θα έπρεπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει κοινοβουλευτική συζήτηση, να πει ότι ξέρετε κάτι. Και εμείς, σαν κυβέρνηση, πήραμε αυτή την απόφαση. Αυτή η ανταλλαγή του οπλισμού που έγινε με τη Γερμανία είναι προς όφελός μας. Αυτά τα οποία, τα τεθωρακισμένα τα οποία θα έρθουν, χρειάζονται αναβάθμιση. Είναι αντίστοιχα με τα προηγούμενα. Είμαστε σε ένα βαθύ σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τίποτα και ακούμε ρεπορτάζ και ψιθύρους. Δεν κάνεις έτσι πολιτική. Η Βουλή υπάρχει για ένα λόγο, τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν για ένα λόγο και ενημερώσει συγκεκριμένα πρόσωπα και σε συγκεκριμένους θεσμούς υπάρχει για ένα λόγο. Mm-hmm. Δεν μπορούμε εμείς καν να κρίνουμε τη συγκεκριμένη αυτή συμφωνία χωρίς να ξέρουμε καμία λεπτομέρεια πάνω σε αυτήν, παρά μόνο από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ. Αν ήταν έτσι, θα ασχολιόμαστε μόνο με το ρεπορτάζ και όχι με τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Δηλαδή, νομίζω ότι έδειξε μια παντελή αδιαφορία για τον τρόπο που λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός, αν με ρωτάτε αυτή τη συζήτηση. Είτε αυτή η συμφωνία είναι υποφελής, είτε δεν είναι υποφελής. Το οποίο, αν δεν υπάρξει επίσημη ενημέρωση, δεν θα το μάθει κανείς μας. Να δούμε λίγο και το ζήτημα της ακρίβειας, κυρία Ραλαμπούρα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πονά τον Έλληνα πολίτη στην ουσία του. Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για να βγάλει, να καλύψει τις τρεις εβδομάδες του μήνα. Και πραγματικά πλέον βλέπουμε τα νούμερα να εκτοξεύονται σε ένα δυσθεώρατο αριθμό, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει πραγματικά η κοινωνία. Ταυτόχρονα, γιατί μιλήσατε και για ρεπορτάζ, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα ρεπορτάζ από τα πολύ μεγάλα κανάλια της πατρίδας μας πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Μας προτιμούμε να βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά. Εσείς νομίζω ξέρετε καλύτερα το γιατί, που ασχολείστε και με τον τύπο και με την ενημέρωση. Οπότε θα μπορούσα να σας ρωτήσω εγώ γιατί, αλλά. Αφήστε το, κυρία Ταλαμπούρα, γιατί καραδοκεί και ένα εθνικό συμβούλιο ραδιοτηλεόραση. Το θέμα είναι. Θα το αφήσουμε σαν ρητορική ερώτηση που θα ξέρουμε και οι δύο και οι τηλεθεατές στην απάντηση. Να πάμε όμως στην αντιμετώπιση της ουσίας του προβλήματος από την αντιπολίτευση και από τη δική σας πλευρά. Θα ήθελα να μου πείτε τι θα κάνατε εάν ήσασταν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Οι ερωτήσεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά δεν μου αρκεί η στήρα αντιπολίτευση, δεν μου αρκεί ο στήρος ξερός αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά με ενδιαφέρει η ουσία. Τι θα κάνατε εάν.
Άρα, πάνω σε αυτό το ζήτημα, δίνεται και κάποια όπλα, να το πω έτσι, προς την πλευρά της κυβέρνησης, ούτως ώστε να τα πάρει, να τα χρησιμοποιήσει και να τα αξιοποιήσει προς το καλό του πολίτη. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, και γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα. Άρα, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Αδαλαμπούρα, θα ήθελα να μου πείτε, θα μειώνατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα κάνετε κάποιες άλλες κινήσεις και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Καταρχήν, να πούμε ότι με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει ανακοινώσει την πρόταση που κατέθεσε καταρχήν στη δημόσια συζήτηση ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την χρησιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης σαν εργαλείο για την κοινωνική κατοικία. Αυτό δηλαδή για τα νέα ζευγάρια, για μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη στέγαση τη χώρα είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν βλέπουμε ακρίβεια μόνο στα κάθημα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Βλέπουμε και ένα ράλι στις αυξήσεις των ενοικίων και των ακινήτων, το οποίο δεν έχει σταματημό και το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ανασχεθεί και να ανακοπεί. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά, ο πρόεδρος μας είχε συναντηθεί με τον κύριο Αντώνιο Κώστα πριν από λίγο διάστημα, ο οποίος του είπε το πρόγραμμα της Πορτογαλίας για 30.000, για την ένταξη 30.000 κοινωνικών κατοικιών με εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης. Με βάση αυτή την ιδέα και με πολλές άλλες προσλαμβάνσεις που έχει ο πρόεδρος, κατέθεσε αυτή την πρόταση και στην ελληνική πολιτική συζήτηση. Και βλέπουμε ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία την υιοθετούν. Απλά ξεχνάνε να πούνε ποιος το όνομα τεπώνυμο του καταθέτει αυτή τη πρόταση, που είναι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί μετά, εμείς έχουμε πει, έχουμε καταθέσει από το Δεκέμβριο μια πολύ συγκεκριμένη και συγκροτημένη και διακοστολογημένη πρόταση για την ακρίβεια, που έχει να κάνει με πολλά πράγματα, με την δημιουργία ενός νέου ΕΚΑΣ για 350.000 αμυλοσυνταξιούχους και με πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά από εκεί μετά έχουμε πει, εδώ και πάρα πολύ καιρό και μετά την Ουκρανική κρίση, δύο πράγματα. Ότι θα πρέπει να γίνει πλαφόν, επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πάλι τα εργαλεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σκοπό. Και δεύτερον, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό η ΡΑ έχει βγάλει μία. Υπάρχουν αυτά, γιατί αυτά, κυρία Δαμπούρα, έχουν αλλάξει τρεις φορές από την πλευρά της ΡΑΕ. Ακριβώς. Ποιος ευθύνεται που έχουν αλλάξει αυτά τρεις φορές? Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία στην αρχή μας έλεγε ότι αυτή η πρόταση είναι μια λαϊκιστική που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Και μετά, όταν πια αναγκάστηκε να έρθει στη δικιά μας την πρόταση, ξαφνικά σαν να εξανεμίστηκαν τα υπερκέρδη και να μην υπάρχουν. Ή να μην μπορούν να κοστολογηθούν ακριβώς για να μπορέσουμε να τους φορολογήσουμε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω πώς στην Ιταλία, ούτε εγώ την παράταξή μας, πώς στην Ιταλία που ο μέσος μισθός και ο κατώτατος είναι πολύ ψηλότερο σε σχέση με εμάς, τα κάθημα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι η τιμή του πετρελαίου το 1,80 και εμάς είναι το 2,35. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κάθημα δεν μειώνεται. Και εμείς ρωτάμε γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει τέτοια μέτρα, όταν φαίνεται ότι από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί τα πάντα, το ΦΠΑ το οποίο αποδίδεται πίσω στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει δημοσιονομικό κενό για να προασπιστούν οι πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χυμάζονται από την ακρίβεια περισσότερο από όλους. Δηλαδή οι μη προνομιούχοι, οι χαμηλόμεθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η κυβέρνηση απλά νομίζω ότι δεν την αφορούν αυτές τις κατηγορίες των πολιτών και την αφορούν μόνο οι λίγοι, οι φίλοι της και οι επιχειρηματίες. Οι οποίοι συνομιλούν μαζί του. Κύριε Αδαλαμπούρα, εδώ τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή σχετικά με φίλους, συμμετέρους και πάει λέγοντας. Θα πω μόνο. Ας μην το πω, ας το κρατήσω για τον εαυτό μου. Να πάμε, κύριε Αδαλαμπούρα, στο ζήτημα της υγείας, το οποίο θεραπεύετε και εσείς. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια ουσιαστικά ύπαρξης του κορονοϊού στην ζωή μας. Θυμόμαστε όλοι ότι στην αρχή νομίζω δεν υπήρχε κόμμα το οποίο να μην είχε χειροκροτήσει τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά μετά σε δεύτερο χρόνο έχουμε καταλήξει πλέον να είμαστε η νούμερο ένα σε αριθμό θανάτου ανά εκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημη αυτή η πρωτιά, πάρα πολύ άσχημη αυτή η πρωτιά, και θα ήθελα να μου πείτε εσείς που το βλέπετε εκ των έσω,
γίναν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα από τον κρατικό κορβανά, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε σε άλλα σημεία, πήγαν στην υγεία. Αν με ρωτάτε, καλά έγινε, καλά κάναν και πήγαν στην υγεία. Αλλά βρήκανε ουσία ή ήταν μόνο για να ξεπεράσουμε τον κορονοϊό και από εκεί μετά θα πάμε ξανά στα παλιά. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν είναι εύκολη νομίζω, αλλά πρέπει να έχουμε μια εικόνα από μέσα, γιατί εμείς όλοι χειροκροτήσαμε τους υγειονομικούς και από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ξέρουμε το τι έγινε πραγματικά, πού πήγαν τα χρήματα και αν πήγαν σε σωστό βαθμό, σωστή κατεύθυνση, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι οι υγειονομικοί έδωσαν μια μάχη τεράστια, δηλαδή η προσφορά τους ήταν φανταστική και φοβερή. Δεν το συζητώ, εμάς το δικό μας το νοσοκομείο ήταν και νοσοκομείο αναφορά στην πρώτη φάση της πανδημίας, στην οποία θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όλοι θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση θα πήγε πολύ καλά. Από εκεί μετά δόθηκαν ακτολής χρήματος στο σύστημα υγείας, τα οποία εξανεμίστηκαν, δεν ξέρουμε πού πήγανε. Εγώ έχω φίλους που δουλεύουν φυσικά και αυτοί στο ΕΣΥ και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και μου λένε ότι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από το Υπουργείο για την Υγεία πήγανε σε διευθυντές φίλους αντί να κάνουν, αντί να πάνε να προσλάβουν προσωπικό, ας πούμε, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, αντί να προσλάβουν επιμελητές β' γιατρούς, που αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ κοιμάζεται από Λειψανδρία. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατροί να στελεχώσουν το ΕΣΥ, γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα και γιατί και οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και μου έλεγαν και στο νοσοκομείο και αλλού που έχω δει, μου έλεγαν ότι βάφανε τα τμήματα των διευθυντών που ήταν φίλοι τους, αντί να τα δίνουν σε υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες ήταν πολύ περισσότερες αναγκαίες, όπως για παράδειγμα σε άρση των ΜΕΘ, των μονάδων εντατικής νοσηλείας ή των μονάδων αυξημένης φροντίδας, σε προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και κάποια βασικά πράγματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Δυστυχώς αυτή η λυπηρή πρωτιά που είπατε κι εσείς αυτή τη στιγμή στους θανάτους στην Ευρώπη έχει να κάνει με το ΕΣΥ που άντεξε το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ανεπάρκεια στις λήψεις που έχει είναι τέτοια που δεν μπορεί να παράσχει την παροχή υπηρεσιών υγείας που θα έπρεπε σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε και οι πολίτες στη χώρα μας έχουν μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση με τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Και γι' αυτό έχει συγκεκριμένη ευθύνη η κυβέρνηση για την κατάσταση η οποία είναι το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα είναι, αυτό έγινε ηθελημένα ή αθέλητα? Δηλαδή, θέλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να παραχωρήσει τη δημόσια υγεία σε ιδιωτικές ασφάλειες και στους ιδιωτικούς κολοσσούς της υγείας? Γιατί για μας η προτεραιότητα δεν είναι αυτή. Η προτεραιότητα είναι ο κάθε πολίτης να μπορεί να έχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στα πρωτοβάθμια κέντρα φροντίδας, στα κέντρα υγείας και στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία. Αυτό δυστυχώς δεν είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να δείξει στους πολίτες ότι το επίπεδο παραχής υπηρεσιών στο ΕΣΥ είναι τέτοιο, ώστε θα πρέπει να κάνουν ιδιωτικές ασφάλειες για να μπορούν να καλύπτονται με ιδιωτικές δαπάνες υγείας και τα χρήματα να πηγαίνουν αλλού και όχι στο κράτος. Μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι κάποιοι από τους υπουργούς οι οποίοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση, κυρία Δαλαμπούρα, κουνούσαν παλιότερα το δάχτυλο και κουνάνε σήμερα το δάχτυλο. Τότε, όταν ήταν ξανά υπουργοί υγείας, είχαν βάλει και είσοδο στα δημόσια νοσοκομεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί δεν είναι τόσο πίσω. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, η μνήμη μας είναι κοντή. Δυστυχώς, αυτό είναι το θέμα, ότι η μνήμη μας είναι κοντή και καλά θα κάνουμε να θυμόμαστε πριν πάμε να καταθέσουμε την ψήφο μας, να θυμόμαστε και ποιος έχει πει τι. Και καλώς ή κακώς πλέον τα μίντια, κυρία Δαλαμπούρα, αλλά και τα βίντεο τα οποία κρατώνται από τις συνεντεύξεις είναι εκεί και παραμένουν τόσο ώστε να μας δεσμεύουν τα λόγια μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε να μην τους ενδιαφέρει τίποτα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα σας δούμε υποψήφια βουλευτή στην Α ή στη Β Θεσσαλονίκης? Οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν από την Επιτροπή Υποδελτίων και από τον πρόεδρό μας. Δεν μπορώ εγώ να προβώ σε τέτοιες ανακοινώσεις. Σίγουρα υπάρχει βαθιά πίστη ότι το εγχείρημα που κάνει παράταξή μας με την νέα ηγεσία θα είναι ελπιδοφόρο για τον τόπο και θα αλλάξει, στον οποίο θα αλλάξει. Θα είναι ελπιδοφόρο για τον τόπο. Και από εκεί και μετά θεωρώ ότι αν ο πρόεδρος μου το ζητήσει, εγώ θα είμαι διαθέσιμη να δώσω τη μάχη όπου και αν μου ζητήσει.
Εγώ θα πω από πλευρά μου ότι καλό θα είναι να υπάρξουν νέα άτομα, νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια και νομίζω ότι και ο κόσμος το έχει αποδείξει βέβαια, ότι προσπαθεί να εμπιστευτεί τους νέους ανθρώπους, γιατί okay, καλό, καλή εμπειρία, καλή πείρα, καλά όλα, αλλά άμα θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με την εμπειρία, χρειαζόμαστε και νέους να τρέξουν μπροστά. Κυρία Δαλαμπούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στη Γεωτηλεόραση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στις τηλεθεατές. Καλό τριήμερο, Αγίου Πνεύματος, κυρία Δαλαμπούρα. Να είστε καλά.